Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με τους φίλους της ποδηλασίας. Θέλω να πω το εξής. Η Ξάνθη φέτος έχει την τιμητική της να φιλοξενεί το πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου, αντοχής και ατομικής χρονομέτρησης που θα γίνει στην παρανέστια περιοχή της Σταυρούπολης Ξάνθης και με διαδρομή από Σταυρούπολη μέχρι και Παρανέστη. Και ο δεύτερος αγώνας, ο πιο σημαντικός, είναι ότι 10 Ιουλίου πάλι Ξάνθη φιλοξενεί το πρωτάθλημα ποδηλασίας, ορεινής ποδηλασίας, στο Mountain, στην κατηγορία των Elite, αλλά και όλης της ελληνικής ποδηλασίας. Θέλω να πω ότι οι περιοχές μας έχουν να δείξουν τέτοιο καταπληκτικό φυσικό πλούτο, όπου αυτό το πράγμα γίνεται και ένας πόλος έλξης για να ανεβεί επάνω επιτέλους το άθλημα από την Αθήνα. Τώρα, όσον αφορά τον αυριαγώνο αγώνα, το πρωτάθλημα Μακεδονίας και Θράκης, το Σάββατο είναι το αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης από Σταυρούπολη, από Δαφνώνα, συγγνώμη, μέχρι και το Παρανέστη, και την Κυριακή είναι οι κατηγορίες της αντοχής, όπου ανάλογα με ποια κατηγορία είναι ο αθλητής, τρέχει και τα αντίστοιχα χιλιόμετρα. Ξέρουμε ότι ο καιρός θα είναι επικίνδυνος, έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Ευχαριστούμε την αστυνομική διεύθυνση Δράμας και την αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης που συμπαραστέκονται σε αυτό που κάνουμε, όπως και την αντιπεριφέρεια Ξάνθης, άρα και τον Δήμο της Ξάνθης και της Δράμας. Ένα μήνυμα ότι ο κόσμος σας προσέχει λίγο αύριο που θα γίνεται στο επαρχιακό δίκτυο Ξάνθης και Δράμας και είναι καλό να βγει έξω και να απολαύσει την αντοχή και τον υδρότα αυτών των παιδιών, όπου πολλοί από αυτούς είναι το αυριανό μέλλον της ελληνικής ποδηλασίας με ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις. Και δύο λόγια το σύλλογό σας, έτσι ώστε να ενημερωθούν τηλεθεατές σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστώ. Ο ποδηλατικός σύλλογος Ξάνθης ο Πήγασος είναι από τους πιο παλιούς στην ελληνική ομοσπονδία. Είναι νόμιμο μέλος και αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Δυστυχώς είναι ο μοναδικός μετά από τη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε όμορους νομούς, όμορους συλλόγους όπως είναι στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν και αυτοί μέσα στο Μητρό για να μπορέσει να υπάρχει πιο αποτελεσματική συμμετοχή από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Ο Πήγασος είχε τη χαρά να φιλοξενήσει το 2017 και να διοργανώσει μετά από πολλά χρόνια, μετά από 40 χρόνια στη Βόρειο Ελλάδα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Elite στο δρόμο αντοχής, ανδρών και γυναικών, και φέτος καταξιώνεται με τις δύο μεγάλες διοργανώσεις που σας έχω πει, με το Πρωτάθλημα Μακεδονίας Θράκης Δρόμου, αλλά και με το Πρωτάθλημα το Πανελλήνιο στην ορεινή ποδηλασία. Και ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα της ποδηλασίας. Κοιτάξτε να δείτε, ο σύγχρονος τρόπος ζωής της πόλης αναγκαστικά προτάσει τη χρησιμοποίηση του ποδηλάτου σε αστικές μετακινήσεις. Οπότε το παιδί σιγά σιγά και μπαίνει στην χρήση του ποδηλάτου. Τι κάνει τώρα το ποδήλατο? Το ποδήλατο είναι ένα άθλημα όπου ο οργανισμός έχει ανά πάσα στιγμή όλες του τις αισθήσεις, όλες του τις κεραίες σε επαγρύπνηση, σε μία, θα έλεγα, περιοχή κεύρους σχεδόν 360 μοίρες. Έχει μεγάλη εγκεφαλική λειτουργία, έχει πάρα πολύ καλή σωματική, πολυματική δράση, γιατί το σώμα διαπλάθεται σωστά, με αποτέλεσμα να φεύγουν τα περιτά από πάνω, άρα και να αρχίσει το νεαρό το παιδί να κάνει ένα πιο υγιεινό διατροφικό τρόπο ζωής. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι οι πόλεις μας αξίζουν το ποδήλατο. Θέλει καλή διάθεση, συμμετοχή και κατάφαση από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου στις αστικές μας μετακινήσεις. Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους μας. Αντώνη, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα της ποδηλασίας? Με το άθλημα της ποδηλασίας ασχολούμαι 8 χρόνια και μου αρέσει πολύ να κάνω. Είμαι μέλος του Συλλόγου Πήγασου. Τώρα, το τελευταίο χρόνο μπήκα. Συμμετέχει στο πρωτάθλημα Μακεδονίας Θράκης, το οποίο θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε ποια κατηγορία? Είμαι στην κατηγορία Παμπέδες και τώρα αύριο πάω για την πρωτιά. Και θα
και θα δώσω όλα μου τα δυνατά. Ναι, και ένα μήνυμα στα παιδιά στη δική σου ηλικία να συμμετέχουν στο άθλημα της ποδηλασίας. Να συμμετέχουν, γιατί είναι όσο πιο καλύτερο να συμμετέχουν για να αθλούνται κιόλας.